σόφα. Παιδιά, είναι πολύ λυπηρό αυτό. Παρετούμε. Είναι λυπηρό, γιατί είναι και χρόνια συνεργασία. Ναι, μα ξέρω, αυτό είναι το θέμα, παιδιά. Είναι κακιά στιγμή πολλές φορές. Εντάξει, όλοι έχουμε την πίεση μας. Όλοι. Και μπορεί πολλές φορές, παιδιά. Πόσες φορές έχουμε ξεσπάσει ο ένας πας τον άλλο. Πολλές φορές. Είναι πολύ. Σιγά το ξέσπασμα. Ναι, τούτο δεν ήταν ξέσπασμα, ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε είναι... μάθει σε πιο... Αλλά είναι έτσι. Όλες οι οικογένειες δεν τσακώνονται. Όλοι θα ήταν, τσακώνονται. Θα ήταν υποκρισία να λέμε ότι... Δεν ξέρεις όμως τις αντοχές της κοπέλας. Μπορεί ναι, να μην άντεχε άλλο, μπορεί να είχε βαρεθεί, μπορεί να είχε κουραστεί. Μπορεί να είχε μια άλλη καλύτερη πρόταση, δεν ξέρεις. Μάλιστα στην αρχή όταν βγήκε το δημοσίευμα, όλοι ήθελαν την κοπέλα να λέει ότι, ξέρω εγώ, θέλει να κλείσει ο κύκλος, ότι δεν βγήκε η αλήθεια. Και βγήκαν μετά και είπαν ότι άκουσαν τις φωνές τους σε όλον τον διάδρομο στον Α. Πάντως κάτι υπάρχει φέτος να έφυγαν οι περισσότεροι τις συνεργάτες. Έχει τόσα χρόνια που. Δηλαδή, ποιος είναι δίπλα της? Τώρα ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος είναι πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Και επιστρέφει και η Αλσιμπίλιο, έτσι. Είναι και φίλοι. Είναι και φίλοι. Και φίλοι, ναι. Μάλιστα. Ναι, και αυτές οι φωνές τώρα είναι αυτό που χαλάει τα πάντα. Δηλαδή, μπορείς να διαφωνήσεις με τον άλλο, αλλά τώρα αυτές οι φωνές δεν είναι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Χαλάς τις σχέσεις σου, τις. Την ενέργειά σου, μπράβο, τη διάθεσή σου. Χάνεις την ενέργειά σου και τη διάθεσή σου σε ανούσια πράγματα. Απλά ο Νικόλας μας, επειδή δούλεψε μαζί με την Κωνσταντίνα μου. Έχει να πει. Έχει να πει και. Τι έχει να πει. Έμα, Νικόλα. Θα μας εβδομάδα να αντέξα. Έλα, ρε Νικόλα. Ήμουν βοηθό. Πού δούλεψε. Περίμενε, ρε Νικόλα μου. Νικόλα, αλλά δεν στα έτσι έξω από τα δόντια. Όχι, περίμενε. Ό,τι θέλει θα πει. Πού θα πω έξω από τα δόντια, παιδιά. Θα πω την πραγματικότητα. Δούλεψα μαζί τη την πρώτη εβδομάδα που πήγε, μόλις υπόγραψε στον Α, η πρώτη σεζόν, και ήμουν βοηθός στη λίστα. Δηλαδή, βοηθό. Ήμουν βοηθός. Ήταν ο Γιώργος ο Σεγρεδάκης ο στη λίστα σας τότε. Υπέροχος, τον αγαπώ. Βεβαίως. Πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ καλός. Υπέροχος, Παναγία μου, είναι τέλειος. Και εντάξει, δεν αντέξαμε, δεν μείναμε. Τι δηλαδή, μα ούτε ο Γιώργος. Ούτε. Πάτε τώρα, έλα σου πω, είναι να μπορείτε τώρα εσύ να την κλείσεις. Είμαστε εντάξει. Δεν καταλάβω. Είχε να απαιτήσεις, ας πούμε, ρε παιδί μου. Είχε να απαιτήσεις, όπως τώρα που είναι πιεσμένη για τα, όλα αυτά τα καινούργια που θέλει. Ήταν και τότε, γιατί ήταν το χρυσό συμβόλαιο τότε. Ναι, ρε, οπότε ήταν λίγο πιεσμένη. Και ο Γιώργος, από ό,τι θυμάμαι τώρα, έτσι. Κάτσε να μας πει. Από ό,τι θυμάμαι κιόλας, ήταν και ο Γιώργος πολύ πιεσμένος και κάπου δεν τα βρήκαν. Ούτε με τον Γιώργο. Όχι, εγώ δεν είχα να κάνω μαζί της, είχα να κάνω με τον Γιώργο. Με τον Γιώργο. Βοηθός του Γιώργου. Αλλά άρα, μια φορά μαζί. Τη συνάντησα στο καμαρίνι. Δεν είναι ότι. Και? Πώς ήταν αυτό. Θέλω να ξαναθέλω. Ήταν έντονη παιδιά, αλλά με το δίκιο της γυναίκα γιατί είχε. Μια παιδιά, η πίεση δεν είναι διαχειρίσιμη πολλές φορές. Ακριβώς. Η πίεση πολλές σε κάνει να μην ξέρει θέλεις, έτσι. Και εμένα μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι. Απλά ο τρόπος. Γιατί μη σου που το λες. Εννοείται, ρε παιδιά, πολλές φορές δεν μου άρεσε ούτε τα μαλλιά μου, ούτε τα ρούχα. Ούτε... Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ωραία τα ρούχα. Η διάθεσή μου ήταν το πρόβλημα, έτσι. Και η πίεσή μου ήταν το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος είναι που μετράει και το πώς το λες τον άλλο. Εσύ λες κάτι, αλλά γελάς κιόλας. Εννοώ αυτό το γέλο πάντα. Ναι, αλλά αυτό τρολάρεσαι, θα γελάσεις μετά από λίγο, μετά από 10 λεπτά. Θα σκάζεις ένα χαμόγελο. Αν ο άλλος τον έχεις κάθε μέρα και σου κάνει αυτόν τον αυταρχικό. Δύσκολο, και... είναι πολύ δύσκολο να σε έχει. Αλλά αν λεφτά αυτό που λέμε ο χρυσό συμβόλαιο. Δηλαδή, όποιο κάνει χρυσό συμβόλαιο. Και α πάσει τα καλά, πρέπει οι υπόλοιποι όλοι να φέρνουν μαζί. Όχι, μου δεν λέμε αυτά. Σωστό, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ένα λεπτό. Γιατί η γυναίκα εντάξει, ήταν πάρα δεν πολύ αγχωμένη. Μόνο γιατί... Ναι, εγώ μιλάω γιατί μιλάμε για αυτό. Είναι Νικόλα μου, κούρε αγχωμένη. Αλλά και ο άλλο τη δουλειά του κάνει. Δεν θέλει κιόλα να είμαι κάθε μέρα. Και να βγαίνει σπίτι στεναχωρημένο και ναι. Αυτό και ο Γιώργος αποφάσισε να σταματήσει τη συνεργασία αυτή. Γιατί... Και έφυγες και εσύ μαζί με ο Γιώργος. Ναι, ήμουν... Να σου πω κάτι, θέλεις να σχολιάσουμε λίγο τις εμφανίσεις της Ελένης Μενεγάκη που τη στιγμή που έχει 7 χρόνια ρε παιδιά που συνεργάζονται μαζί και πραγματικά πολύ τέλειες και προσεγμένες οι εμφανίσεις. Έχουμε βάλει κάποιες φωτογραφίες. Έχουμε βάλει κάποιες φωτογραφίες για να μας σχολιάσει και ο Νικόλας μας εδώ πέρα. Το στυλ της Ελένης Μενεγάκη που νομίζω ότι φέτος έχει αλλάξει λίγο. Ενώ πριν τελειώσει η σεζόν. Και αν είναι τέτοια, κάνει καλή δουλειά να πούμε. Κοίταξε. Επειδή ξέρουμε όλοι ότι από όλα αυτά που ακούγονται ότι είναι ένας δύσκολος άνθρωπος.